κύριος Φουντούλης. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, στη Σύνοδο Κορυφής του Μιλάνου, από όλους τους ηγέτες δόθηκε έμφαση στα υψηλά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα στην ανεργία των νέων. Ο πρόεδρος Σούλτς δήλωσε συγκεκριμένα ότι η κρίση θα έχει τελειώσει μόνο όταν η Ευρώπη θα αποκτήσει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης και πως τώρα πρέπει να χτίσουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Όμως θα ήθελα να επισημάνω ότι με ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται η ανεργία. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014-2020 σκοπό έχει να χρηματοδοτεί το κόστος σχεδίων παροχής βοήθειας σε απολυμμένους ώστε να βρουν μια θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτό όμως δεν έχει συντελέσει καθόλου στην προσπάθεια μείωσης ανεργίας. Αντίθετα, τα ποσοστά της ανεργίας παρουσιάζουν άνοδο. Υπάρχουν στην Ελλάδα 1.300.000 απολυμμένοι με κατάρτιση και δεξιότητες που ψάχνουν απεγνωσμένα για εργασία. Ψηφίζουμε εκθέσεις, νέα μέτρα και μεταρρυθμίσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και σας ρωτώ, μπορεί να υπάρξει ελπίδα για τους νέους χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Ας αποφασίσουμε επιτέλους τα χρήματα να πηγαίνουν στην ανάπτυξη, όχι σαν μια αόριστη έννοια, αλλά σε στοχευμένους τομείς. Σας ευχαριστώ. A blue card. Γαλάζια κάρτα από τον κύριο Σούλικ. Δέχεστε, ωραία. Blue card, yes, it's working. So, please? Yes, it's working. Ah, okay. Vážený pán Fontulis, to je, es ist natürlich sehr... Κύριε Φουντούλη, στα γερμανικά, λείπομαι πολύ που υπάρχουν τόσοι πολλοί ανεργοί στην Ελλάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσουν τα μέτρα που λαμβάνονται. Είναι πολύ ακριβό το κοινό νόμισμα, το ευρώ για την Ελλάδα. Οτιδήποτε προπαράγει η Ελλάδα είναι υπερβολικά ακριβό. Και γι' αυτό έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Η βιομηχανική παραγωγή έχει γυρίσει στα επίπεδα του 1970. Το ευρώ κάνει κακό στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο κακό το ευρώ το κάνει. Η πρόεδρος, δεν άκουσα κάποια ερώτηση. Θέλετε να απαντήσετε όμως, γιατί έχετε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Φουντούλη. Είχατε τα δευτερόλεπτα για να ρωτήσετε, κύριε. Το ευρώ κάνει κακό στην Ελλάδα, αλλά ο τρόπος που η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα χρήματα. Παραδείγματος χάρη, τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αντί να πηγαίνουν στους απολυμμένους, πηγαίνουν σε κάποιες εταιρείες οι οποίες κάνουν σεμινάρια για δεξιότητες κτλ. Και καρπώνονται το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και ελάχιστα πηγαίνουν στους απολυμμένους. Και αυτά που θα πάρουν οι απολυμμένοι θα τα πάρουν τουλάχιστον μετά από 10 μήνες, ένα χρόνο, και τα παρουσιάζει η κυβέρνησή μας σαν πρωτογενές πλεόνασμα. Σας ευχαριστώ. Thank you.